Γεια σας φίλες και φίλοι του Sport Analysis, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον βίντεο, σήμερα θα μιλήσουμε για την αποχώρηση του Μανολά από τον Ολυμπιακό. Πριν συνεχίσουμε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας, γιατί το 90% των θεατών δεν έχει κάνει subscribe. Ο Κώστας Μανολάς αποχώρησε από τον Ολυμπιακό τη στιγμή που ο Μίτσελ ήρθε, μόνο τυχαίο δεν είναι. Με τα πολιτικά στο Radio Κώστας Μανολάς για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και επόμενο σταθμό στο Ντουμπάι με ένα διετές συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ντεζαβού λοιπόν, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός αποχωρεί για δεύτερη φορά από τους Ερυθρόλευκους με τον ερχομό του Μίτσελ. Την πρώτη φορά είχε πουληθεί το καλοκαίρι του 2014 στη Ρώμα για 15 ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Μανολάς ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχαν μια άσχημη, θα λέγαμε, σχέση με τον Μίτσελ στην προηγούμενη του θητεία στον Ολυμπιακό. Ο 31χρονος στόπερ περίμενε τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή και μόλις κυκλοφόρησε η επιστροφή του Ισπανού, αποφάσισε να μην συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Ο Μίτσελ ζήτησε να μειωθεί αρκετά το ρόστερ και με δεδομένο ότι το παρελθόν τους ήταν άσχημο, ο Μανολάς ήταν σίγουρα στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έκοβε. Ο Μανολάς, μιλώντας στο περιβάλλον του, δεν κρύβει ότι οι εμπειρίες από την συνύπαρξή του με τον Μίτσελ το 2013-14 δεν ήταν και καλύτερες. Μάλιστα, ο ίδιος τον χαρακτηρίζει ως τον χειρότερο προπονητή που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του. Πολύ έτσι εκρηκτικές και άσχημες δηλώσεις από τον Μανολά. Είχαμε και άσχημες δηλώσεις από τον Ντοσεβί, έχουμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Δεν ξέρω πως αυτά συνδέονται και αν ο Μίτσελ όντως είχε στοχεύσει κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές στην προηγούμενη του θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο, εάν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μας, share για να βγει αλήθεια μπροστά έξω και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολλά νέα βίντεο σε Ελλάδα και Ευρώπη.